Κυριακή 30 Ιουνίου και παρακολουθείτε τις ειδήσεις από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Το κλίμα αυτού του συνεδρίου θα μας μεταφέρει αμέσως τώρα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος. Κύριε Γεροντόπουλε, καλησπέρα σας. Έχουμε ένα πρόβλημα με τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γεροντόπουλε, με ακούτε? Κύριε Γεροντόπουλε, τώρα. Έχει πέσει η τηλεφωνική γραμμή. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Γεροντόπουλο. Τροποποίηση προς το καλύτερο έχει υποστεί ο περίφημος νόμος Κατσέλη, που αποτελεί τη σανίδα σωτηρίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η τροποποίηση είναι υπέρ των οφειλετών, σημειώνουν οι ενώσεις καταναλωτών, ωστόσο η διαδικασία είναι περίπου η ίδια. Βασική διαφορά είναι ότι πλέον οι ενώσεις καταναλωτών λειτουργούν μόνο συμβουλευτικά προς τους οφειλέτες, αφού το κομμάτι της διαδικασίας, το οποίο δεν υπάρχει πια. Του νόμου Κατσέλη, οι ενώσεις καταναλωτών. Ευνοϊκότερες για τους οφειλέτες φυσικά, αφού πλέον τα οικονομικά μετρώνται με βάση την αντικειμενική αξία και όχι την εμπορική αξία του ακινήτου. Ο νόμος Κατσέλη έχει αλλάξει, γίνεται ελαφρώς ευνοϊκότερος, πάβει να υπάρχει το 85% της εμπορικής αξίας και πηγαίνει στο 80% της αντικειμενικής αξίας για κάποιον που θέλει να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκληση των χρημάτων που πρέπει να δώσει. Δεν θα κάνει πλέον προδικασία, δεν θα κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό, θα πηγαίνει και θα καταθέτει κατευθείαν την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο. Με την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να δίνει το 10% της ενήμερης οφειλής και αν αυτή είναι κάτω από 40 ευρώ θα πρέπει να δίνει μέχρι 40 ευρώ. Στους 2 μήνες γίνεται μια προσπάθεια με τον δικαστή να τα βρούνε με τις τράπεζες. Αν δεν τα βρούνε με τις τράπεζες, τότε προχωράει κανονικά σε δίκη. Μερικές τροποποιήσεις έχουν γίνει και στο διαδικαστικό κομμάτι για την υπαγωγή των καταναλωτών στον νόμο, που όμως δεν επηρεάζουν την έκβαση της υπόθεσης, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι. Οι ενώσεις καταναλωτών θα συνεχίσουν στο πλευρό των καταναλωτών. Βουλευτική επίσης. Νόμος δίνει μια δυνατότητα διαμεσολάβησης των ενώσεων καταναλωτών. Οπότε, αν κάποιος καταναλωτής θέλει την υποστήριξή μας, που είναι μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτόν τον τομέα, θα μπορέσουμε συμβουλευτικά και στη διαμεσολάβηση να το στηρίξουμε. Οι τροποποιήσεις στο νόμο Κατσέλη έχουν τεθεί σε εφαρμογή εδώ και 15 ημέρες περίπου, ενώ υπάρχει και μεταβατικό στάδιο, καθώς πολλές αιτήσεις έχουν κατατεθεί με το παλιό νομικό πλαίσιο. Χρειάζεται νομική συμβουλή. Αυτό όμως που σίγουρα η Ένωση θα κάνει είναι το όσον αφορά τη ρύθμιση των ενήμερων αυτών των 48 δόσεων. Εκεί πέρα θα μπορέσει να βοηθήσει τους καταναλωτές να μπορέσουν να φτιάξουν όποια έγγραφα θέλουν. Όπως με ενημερώνουν οι συναδελφοί μου, καταφέραμε να έχουμε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κυριάκο Γεροντόπουλο, για να μας μεταφέρει το κλίμα του συνεδρίου, του 9ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γεροντόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Διαβάζοντας τα όσα υπόθηκαν και ακόμη και τα παρασκήνια αυτού του τριήμερου συνεδρίου, διαπιστώνω τουλάχιστον από πλευράς ηγεσίας μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα έλεγα. Πέραν ενός καλέσματος, το οποίο βέβαια είναι αυτονόητο προς όλους όσους δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, να επανέλθουν στις τάξεις του κόμματος. Κύριε Παπαδόπουλε, το συνέδριο αυτό γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Όπως είδατε, περάσαμε τον κάβο, τον δύσκολο της προηγούμενης εβδομάδας, όπου πραγματικά η αποχώρηση της Δημάρα από την κυβέρνηση ήταν μια κρίση. Αυτή την ώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει ορίζοντα τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του πώς σκοπεύει η Νέα Δημοκρατία να πολιτευτεί από εδώ και πέρα. Πρέπει να σας πω ότι η αποδοχή από τους συνέδρους ήταν απόλυτη. Υπήρξε ενθουσιασμός. Αν θέλετε, υπήρξε και μια μικρή αγωνία όταν προχθές ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να καθίσει για μερικά λεπτά κάτω, γιατί αποτείνοντας όλο αυτό το ημερό πραγματικά είχε κάποιο μικρό προβληματάκι. Όλα αυτά εδώ έχουν κάνει τώρα την διαδικασία, γιατί πλέον τώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία της διαλογής των ψήφων για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, πραγματικά να είναι σαν ένα μικρό πανηγύρι. Το αισθάνθηκε αυτό, ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος, ήταν ενθουσιασμένος σε κάποιες περιπτώσεις, χειροκρότησε, άκουσε όλους τους συνέδρους. Εχθές μάλιστα εγώ ήμουνα στα πλαίσια του συνεδρίου, έγινε και το δεύτερο συνέδριο για την ομογένεια, στην οποία ήμουν ομιλητής, είχαν έρθει
συνεδροί από όλο τον κόσμο, από Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Σουηδία, από όλο τον κόσμο μπορώ να σας πω, και είχαμε και μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς ο ελληνισμός μπορεί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο απανταχού ελληνισμός, να βοηθήσει την Ελλάδα στην προσπάθεια που κάνει να φύγει από αυτό το τέρμα. Είχαμε και αρχαιρεσίες, κάποια, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή της πολιτικής γραμματείας. Όχι, έχει τελειώσει η ψηφοφορία, μεν,